Γεια σας παιδιά και πάλι. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα βιντεάκι ως προσθήκη του πρώτου για να δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε το ISO μας να έχει μέσα και το code break, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιούμε και να απενεργοποιούμε cheat. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο και πολύ απλό. Δεν χρειάζεται πολλά. Γι' αυτό δεν θα δείξω όλη τη διαδικασία ξανά από την αρχή. Λοιπόν, το μόνο που έχουμε να κάνουμε πριν φτάσουμε στο πρώτο βίντεο που έφτιαξα, το πώς κάνουμε package σε ένα παιχνίδι ISO, θα πρέπει, εφόσον είναι σε μορφή ISO, να το ανοίξουμε. Εγώ στην περίπτωση αυτή έχω επιλέξει αυτό το παιχνίδι. Θα το ανοίξουμε με το Ultra ISO. Προσέξτε παιδιά, έχει διαφορά. Δεν θα το ανοίξετε με Power ISO ή με οποιοδήποτε άλλο. Με Ultra ISO, διότι το Ultra ISO έχει την ιδιότητα. Ανοίξα λίγο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, έχει την ιδιότητα να διαβάζει και να αντιγράφει αυτά εδώ, τα οποία ακριβώς, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι είναι. Είναι κάποια ψηφία, κρυφά αρχεία στην ουσία μέσα στο παιχνίδι που δεν αντιγράφονται. Κλειδί τη Sony προφανώς στα παιχνίδια, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν αντιγράφονται πάντως. Επομένως, καλό θα είναι να το ανοίγετε τα παιχνίδια του PlayStation 2 με το Power ISO, το οποίο μπορεί και διαβάζει αυτά εδώ. Λοιπόν, τώρα βέβαια δεν απασχολεί ιδιαίτερα στη διαδικασία αυτή, αλλά πολλές φορές παρατήρησα σε κάποια παιχνίδια ότι όταν τα έφτιαχνα ξανά ISO, γιατί θα χρειαστεί στο τέλος να το ξανακάνουμε ISO το παιχνίδι μας καινούριο, δεν αντιγράφονται αυτά εδώ και δεν παίζουν τα παιχνίδια. Επομένως, θα κοιτάξετε να είναι με Ultra ISO όταν θα ανοίξετε ένα παιχνίδι. Αυτά λοιπόν εδώ είναι τα αρχεία του παιχνιδιού. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς τώρα? Πρώτα απ' όλα, σβήνουμε αυτό εδώ το αρχείο, System SNF, το διαγράφουμε μέσα από το ISO που έχουμε ανοίξει και η δεύτερη κίνηση είναι να σύρουμε έξω την ονομασία του παιχνιδιού, την ταυτότητά του, αυτό εδώ το αρχιάκι δηλαδή, το οποίο όταν πατάμε μη ισχύ δίνει την εντολή και τρέχει το παιχνίδι και ξεκινάει να παίζει. Το σέρουμε στην επιφάνεια. Να το. Η επόμενη κίνηση είναι να μετονομάσουμε. Θα αφήσω την ονομασία όπως έχει. Αν τη μετονομάσουμε, πιθανότατα να μην τρέχει. Σε κάποια παιχνίδια δεν πείραζε, σε κάποια όμως πείραζε. Επομένως, την αφήνουμε αυτήν εδώ όπως έχει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μετά την τελεία. Δηλαδή, στη δικιά μου περίπτωση είναι το 47 στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό εδώ λοιπόν το μετονομάζουμε και το ονομάζουμε ELF, για να μπορεί αργότερα να τρέχει και να το αναγνωρίζει η διαδικασία που θέλουμε για να κάνουμε bronze μέσα στους φακέλους, για να μπορούμε να το τρέξουμε. Λοιπόν, φυσικά λέμε ναι στη μετονομασία. Ωραία, αφού το έχουμε μετονομάσει αυτό το αρχείο, το ξαναεπιστρέφουμε μέσα στο ISO που έχουμε ήδη ανοιχτό. Και όπως βλέπετε τώρα έχουμε το κανονικό αρχείο και το ELF που μόλις έφτιαξα. Τώρα, εδώ θα χρειαστούμε τα αρχεία τα οποία θα αναρτηθούν μαζί με το βίντεο φυσικά, σε μορφή RAR, και θα τα ξεσυμπιέσετε στο δικό σας δίσκο. Λοιπόν, θα φέρουμε αυτό το system που έχει μετατραπεί. Έχει γίνει μετατροπή του. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Τι συμβαίνει. Αυτό έδινε εντολή για να τρέξει το παιχνίδι. Εμείς όμως, επειδή δεν θέλουμε τώρα να τρέξουμε κατευθείαν το παιχνίδι,
έχουμε μετονομάσει να μην τρέχει το παιχνίδι, αλλά το Boot Elf που είναι η χακεριά που έτρεχε το PlayStation 2 κάποτε και φτιάχναμε bronze στα folder μας και μπορούσαμε να δούμε δίσκους και διάφορα πράγματα, όπως δείχνω και στο βιντεάκι το πρώτο με το Blade που έχω εγώ φτιάξει ήδη. Λοιπόν, αυτό, λοιπόν. Επομένως, πετάμε μέσα το system, εφόσον έχουμε σβήσει του παιχνιδιού το system SNF, πετάμε μέσα το δικό μας και φυσικά το Code Break Elf και το Boot Elf. Τα πετάμε μέσα και τώρα το παιχνιδάκι μας είναι έτοιμο να ανοίξει και να τρέξει όπως δείχνω στο πρώτο βίντεο. Όπως έκανα με το Blade, θα ανοίξει το Code Break, θα ανοίξετε βασικά εσείς πριν να ανοίξετε το Code Break και να βάλετε τα cheat που επιθυμείτε και μετά από εκεί θα δείχνω στο βίντεο. Λοιπόν, τώρα εφόσον έχετε κάνει αυτή τη διαδικασία, πάμε αρχείο, αποθηκευσιός, προσέχουμε εδώ να είναι ISO, έτσι, μορφή ISO πάντα. Δίνουμε την ονομασία που θέλουμε, όποια θέλετε εσείς, ό,τι θέλετε μπορείτε να το ονομάσετε. Δίνουμε την ονομασία και πατάμε αποθήκευση. Αφού ολοκληρωθεί, γίνεται η διαδικασία η άλλη για να το μετατρέψουμε σε μορφή package, όπως έδειξα στο βίντεο. Το πρώτο. Απλά η διαφορά είναι τώρα ότι προσθέσαμε τα αρχεία, το Boot Elf, Code Break, και έχουμε κάνει εδώ πέρα μία μικρή μετατροπούλα το όνομα του παιχνιδιού για να μπορέσουμε να το τρέξουμε μέσα από το Boot Elf. Αφού το κάνουμε αυτό, κάνουμε ξανά τις διαδικασίες που έδειξα με το πρόγραμμα αυτό, PS2 Classic, και κάνουμε το package κανονικά και το τρέχουμε. Αυτά παιδιά. Ελπίζω να ήταν κατανοητό, εύκολο είναι φαντάζομαι, για όλους. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, καλό βράδυ.